Θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Ευρωπή, όπως παραδείγματος χάρη, τι θα γίνει με το χρέος, τι θα γίνει με τα μνημόνια, τι θα γίνει με την ανεργία. Αυτά που θα έπρεπε να ήταν στο επίκεντρο της προσοχής, είναι, αλλά θα πρέπει να είναι, γιατί είναι κρίσιμη αυτή η εβδομάδα. Με βάση αυτά, νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσει ο άλλος. Λέω, σκιάζονται, δεν λέω ότι υποκαθίστανται πλήρως, από αυτόν τον προσωπικό αγώνα που αντικειμενικά κάνει κάθε υποψήφιος να γυρίσει σε κάθε τέτοιο. Και αυτή η ρύθμιση ήταν μέσα σε ένα σχέδιο να μην συζητούν, κατά τη γνώμη μου, τα προβλήματα αυτά ουσιαστικά για να δούμε. Ναι, το κάνανε επίτηδε δηλαδή. Υπήρχε μια σκοπιμότητα. Να είμαστε όχι. Σκοπιμότητα, άλλη μπορεί να υπήρχε. Εγώ από εσά, κύριε Χουντή, θα περίμενα να παραδεχτείτε ότι καλύπτεται ένα δημοκρατικό έλλειμμα με αυτή τη ρύθμιση. Διότι πλέον οι πολίτε στέλνουν στην Ευρωβουλή του υποψήφιου ευρωβουλευτέ. Και θα σα πω και κάτι άλλο που κι εσεί το βιώνετε. Πλέον ψηφίζουν πρόσωπα. Έχει σημασία σε ποια κόμμα επιλεγόμαστε, αλλά ψηφίζουν και πρόσωπα. Τα οποία πρέπει να συμπληρώνουν κάποια προσόντα, κάποιες δεξιότητες, κάποια τυπικά χαρακτηριστικά που να εκπροσωπούν την επόμενη μέρα την Ελλάδα. Πάντως να πω και κάτι στην Ευρώπη. Αμέσως. Όχι, να απαντήσουμε, γιατί έμεινε μια εντύπωση. Να ρωτήσω και κάτι. Δεν απαντήστε όλα μαζί. Τώρα, στην Αττική και στην Αθήνα φύγατε καλά. Κάποιοι λένε ότι δεν πιάσετε τα ποσοστά. Εν πάση περιπτώσει πήγατε καλά όμως. Ναι. Λοιπόν, στην υπόλοιπη Ελλάδα ίσως μου τι έγινε. Κάτι συγκρίτες μου σε εμά, στη Θεσσαλία. Τι ακριβώς. Ήταν λάθος επιλογή, δεν πέρασε το πολιτικό μήνυμα. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι, να πω και το. Είτε, και όλα μας. Πολύ ευχαρίστω γιατί δεν. Και μετά και για Σουλαδάκι. Όσο αφορά τον τρόπο εκλογή. Ο τρόπο εκλογή μοιάζει δημοκρατικό, αλλά δεν είναι. Πρώτον, αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη και κυρίως την τελευταία στιγμή. Με αποτέλεσμα να γίνει όλος αυτός ευνοιασμός, να μην ξέρει ο άλλος και πώς θα ψηφίσει τελικά. Δεύτερο, εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Διότι δεν είμαστε επιλογή υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Εγώ δεν είμαι ευρωβουλευτής επειδή με επέλεξε ο κύριος. Έχουμε κάνει πια και λίγο άλοθη έτσι. Τι πάνε δεν ξέρει ο άλλος. Δύο πράγματα είναι. Μα αυτό λέω και εγώ. Αλλά ένα ψηφοδέλτιο, τέσσερις θα βρει. Δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Δεν ξέρουν οι πολίτες. Εμείς που δεν τους έχουμε ενημερώσει. Καμιά φορά είναι. Ερχόσαστε λοιπόν στο δικό μου το λόγο ως προς αυτό, έτσι νομίζω, ότι δεν γίνεται ή δεν συγκεντρώνει την πρόσοχη στα ζητήματα της πολιτικής ουσίας. Εγώ και δεν συγκεντρώνονται. Εγώ πιστεύω ότι όντως γίνεται δουλειά. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Μπορεί να είναι η κούραση να είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να πρέπει να πάμε σε πάρα πολλές περιοχές. Όμως, σε σχέση με προηγούμενες ευρωεκλογές που ήταν με λίστα και δεν χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό, νομίζω ότι η παρουσία όλων των υποψηφίων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε χωριά, σε κομοπόλη, σε ΣΕΣΕ, έχουν κάνει τον κόσμο να μάθει περισσότερα πράγματα για την Ευρώπη. Δηλαδή, γίνονται εκδηλώσεις, μιλάμε, τους εξηγούμε πώς θα εκλεγεί τώρα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια είναι τα μεγάλα κόμματα. Όχι, έχει σημασία. Ναι, γιατί στην επαρχία αυτό δεν το ξέρανε. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι σεμινάριο η εκλογική διαδικασία. Είναι αντιπαράθεση. Ως ένα βαθμό λέτε την ενημερωτική καμπάνια. Ως ένα βαθμό είναι και σεμινάριο. Το να ενημερώνει ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει. Επειδή δεν γνωρίζανε, δεν λέω ότι το κάνει ο άλλος σκοπιμένο. Δεν γνωρίζουν, υποχρεώνεσαι να λες και αυτό έτσι γίνεται και τα λοιπά. Αντί να πει, μα δεν πρέπει να το κάνει. Δεν είναι τιμή να πάρει ψήφου από όλη την επικράτεια έχοντα πάει. Σε άλλο με απαντάτε. Αυτό είναι λάστιγη άρπια. Εγώ πάω σε αυτό που με ρωτήσατε και ουσιαστικά απαντώντα και στο προηγούμενο. Δηλαδή, ποιο. Έγινε πολλή συζήτηση για τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Εμείς χαρακτηρίσαμε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών ως ένα πρώτο βήμα. Τα τελικά συμπεράσματα θα βγουν από την κάλπη του δεύτερου γύρου και προφανώς των ευρωεκλογών, εξού και οι παρατηρήσεις σχετικά με το τι πολιτικό μήνυμα δόθηκε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς λέμε ότι το σήμα αυτό της πολιτικής σημασίας και του δείγματος αλλαγής προφανώς το συμπεραίνουμε από τις δύο κρίσιμες περιοχές, την Αθήνα, τον Δήμο και την Περιφέρεια, διότι έχει μια ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και επομένως εκεί μπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει πως σε αυτές τις εκλογές πέρασε ο πολιτικός χαρακτήρας απολύτως. Ναι. Επομένως, η συζήτηση για τον πολιτικό χαρακτήρα όλης αυτής της τριπλής εκλογικής μάχης είναι που μου κάνει να λέω. Βρισκόμαστε μπροστά σε ευρωεκλογές. Εμείς έχουμε πάλι ένα θέμα. Οι επιλογές που κάνατε ήταν λάθος σε μερικές περιπτώσεις, τώρα, όπως λένε κάποιοι. Ψιθυρίζουν μάλλον, γιατί δεν έχει πάει και τη μορφή σκληρής κριτικής. Κοιτάξτε, ήταν λάθος, ήταν σωστές, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα όντως
διακρίνω μία, όχι απογοήτευση, αλλά τέλος πάντων ένα σκεπτικισμό. Όχι, θα σας πω, ξέροντας πού βρισκόμαστε πριν και βεβαίως σε σχέση με το αυτοδιοικητικό επίπεδο. Και τότε, ας το πούμε, χειριζόμουν και τα θέματα των εκπροσωπήσεων κτλ. Δεν είχαμε έμπειρο δυναμικό. Δεν δημιουργήσε εύκολα μια παράδοση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επομένως, χρειάστηκε τώρα από άλλες θέσεις, από άλλη θέση που βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ, να καλύψει αυτά τα κενά. Όταν κάνεις λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια να καλύψεις κενά, δηλαδή να αναδείξεις τοπικά αυτοδιοικητικά στελέχη ή να επιλέξεις τις κατάλληλες προσωπικότητες, μπορεί να μην γίνουν και καλύτερες επιλογές. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά πραγματικοποιήσει όμως και πολύ τη αυτό προσπαθώ να πω. Θέλω να πω και ένα τελευταίο. Από την πρώτο γύρο υπάρχουν. Πάντως η αλήθεια είναι και το κόμμα σας και τα άλλα κόμματα βέβαια έχουν ακολουθήσει τώρα. Για το μόνο για το οποίο δεν μιλάμε όλοι είναι οι ευρωεκλογές. Ναι. Έχετε βάλει δίλημα, δημοψήφισμα. Με αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, αλλά να κλείσουμε λίγο το λογαριασμό με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπήρχαν και δύο στοιχεία που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και τα οποία δεν τονίστηκαν. Πρώτον, το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη για το νερό. Όπου εκεί οι πολίτες είπαν κατά 98% και με μεγάλη 98% κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Όμως αυτό που ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η κυβέρνηση που δείχνει ότι σέβεται την αυτοδιοίκηση και τη γνώμη των πολιτών, ουσιαστικά τελευταία στιγμή, δεν ξέρω ποιος τους τα είπε αυτά τα πράγματα, προσπάθησαν να τα ακυρώσουν. Και το δεύτερο που έχει τη σημασία του είναι η μη εκλογή στη Καλλικηδική του κυρίου Πάχτα, ο οποίος είχε εμπλακεί με την υπόθεση των μεταλλείων και ούτω καθεξής. Επομένως, δόθηκαν κάποια μηνύματα σημαντικά, συμβολικά. Μάλιστα. Λοιπόν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι διακυβεύεται, τι δίλημα. Ακούστε με, κύριε Οικονομέα. Εγώ, επειδή συμμετείχα και σε μία συζήτηση όταν είχαν βγει τα exit polls, υπήρξαν κάποιοι θερμοκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ.